Η συγκλονιστική ιστορία της τετραμελούς οικογένειας που νοσηλεύεται στη μονάδα COVID του νοσοκομείου Χανίων προκαλεί συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα. Ξαφνικά βρεθήκαμε και οι τέσσερις στο νοσοκομείο. Η 35χρονη μητέρα ήταν εκείνη που εισήχθη πρώτη στο νοσοκομείο και μία ημέρα αργότερα ο 40χρονος πατέρας που πάλεψε πολύ να αποφύγει την νοσηλεία, αγωνιώντας για τα δύο αγοράκια της οικογένειας που δεν είχαν που να μείνουν. Πρόκειται για μία συγκινητική ιστορία, πρωτόγνωρη για το νοσοκομείο Χανίων και φαντάζομαι και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Η ανταπόκριση από φίλη της οικογένειας ήταν συγκλονιστική, καθώς έσπευσε στο σπίτι και ανέλαβε τη φροντίδα των παιδιών 8 και 12 ετών, τα οποία έζησαν ώρες αγωνίας μακριά από τους γονείς τους. Ξέρω ότι θα κάνουν το ίδιο και για μένα. Ήταν ανακούφιση για τα παιδιά, γιατί είναι μαζί με τον μπαμπά, το βλέπουν και ξέρουν πλέον ότι είναι καλά, είδαν και τη μαμά. Όταν το ένα αγοράκι εκδήλωσε συμπτώματα και βρέθηκε θετικό, ήρθε η ώρα το νοσοκομείο Χανίων σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια να ανοίξει κυριολεκτικά την αγκαλιά του για να βρεθεί ξανά ενωμένη η οικογένεια, έστω και μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα από ένα συνδυασμό ανθρωπιάς, αίσθηση υψηλού καθήκοντος και επαγγελματισμού, κατορθώσαμε να δώσουμε τη βέλτιστη λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η οικογένεια. Έχουν μια επικοινωνία μαζί μας, μπορούν να μέσω ίντερνετ και τα παιχνίδια τους να έχουν και το σχολείο τους. Άρα δεν αγχωνόμαστε, νομίζω, με τα παιδάκια, είναι σε καλά χέρια και εμείς πάντα φροντίζουμε όσο γίνεται και το θέμα του φαγητού τους. Η διευθύντρια και η εκπαιδευτική του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά κατάφεραν να τα στηρίξουν μέσω της τηλεκπαίδευσης, ακόμη και να τα ψυχαγωγήσουν. Μου λέει βοήθεια. Μπαίνω στο νοσοκομείο, η γυναίκα μου είναι ήδη στο νοσοκομείο, τι θα γίνουν τα παιδιά μου. Οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν στο ύψος τους και τα βοήθησαν όλο το διάστημα και πριν από την τηλεκπαίδευση. Και οι εκπαιδευτικοί και το δοκιμαζόμενο σύστημα υγείας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων στην πρωτοφανή αυτή περιπέτεια. Την ίδια στιγμή όμως τα περιθώρια στις κλινικές COVID του νοσοκομείου Χανίων δέχονται ισχυρή πίεση, ενώ στη ΜΕΘ έχουν απομείνει μόνο δύο κενές κλίνες, με το διοικητή του νοσοκομείου να απευθύνει έκκληση σε όλους για ιδιαίτερη προσοχή. Όπως ακούμε κατά καιρούς σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, το να βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι και μετά εμείς πραγματικά το βλέπουμε εδώ, έχει πάντα το αντίκρισμά του σε εμάς εδώ, γιατί νοσηλεύουμε 3-4-5 άτομα που υπήρξαν μαζί σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση. Τόσο επακόλουθο είχε να υπάρχει μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο να προχωρήσουμε στο Plan B, το οποίο προέβλεπε άνοιγμα της COVID-2 κλινικής και της δεύτερης μεθ COVID. Αυτή τη στιγμή στο σύστημα έχουμε 34 συν 34, 68 κλίνες στις COVID κλινικές, εκ των οποίων 29 και 29 είναι για τα θετικά περιστατικά και 5 συν 5 είναι κλίνες ενδιάμεσης νοσηλείας για τα ύποπτα περιστατικά μέχρι να βγει το αποτέλεσμα από το μοριακό αναλυτή.